αρνητικό πρόσημο για τις κριτικές εξαγωγές το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2024 με τη μείωση να ανέρχεται στο 40,3% και με τις οικονομικές απώλειες να μεταφράζονται σε 176,7 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023. Οι κριτικές εξαγωγές στο πρώτο τετράμενο του 2024 έφτασαν τα 262,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 439 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023. Είχαμε δηλαδή μία πτώση η οποία αγγίζει το 40,3%. Και στο κυριότερο εξαγώγημο προϊόν της Κρήτης, το Λεόλαδο, η μείωση είναι τεράστια. Στο πρώτο τετράμινο του 2024, η οποία ωστόσο ήταν αναμενόμενη λόγω της χαμηλής παραγωγής της τελευταίας ηλεκομικής περίοδου, αλλά και της ασυνήθιστα υψηλής τιμής όπω δήλωσε ο Αλκιβιάδης Καλαμπόκη. Στον αγροδιατροφικό τομέα, το ελαιόλαδο έφτασε οριακά τα 96,3 εκατομμύρια ευρώ, καταλαμβάνοντα το 61,7% τη κατηγορία των τροφίμων και ποτών ή το 36% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών. Στη συγκεκριμένη περίοδο είχαμε μία πτώση 63,2%. Εάν τώρα η παραγωγή την ερχόμενη ελεοκομική περίοδο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, η παραγωγή του ελαιολάδου δεν είναι επαρκή σε ποσότητα και η ποιότητα δεν είναι καλή, τότε θεωρούμε ότι το 2024 θα είναι χρονιά που θα γράψουμε ένα μεγάλο αρνητικό πρόσημο για τι κριτικέ εξαγωγέ. Οι κριτικέ εξαγωγέ κινήθηκαν καθοδικά σε αρκετού κλάδου, με εξαίρεση τα ψάρια και θαλασσινά, τα οποία παρουσίασαν αύξηση 13,5% μείωση 53 53,5% κατέγραψε ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, μείωση 21,8% τα κυπευτικά, μείωση 11,8% τα φρούτα και με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η κατηγορία των νερών, αναψυχτικών, χυμών, τα καλακτοκομικά, το κρασί, το κρέας και το μέλι. Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών είναι ο πρώτος κλάδος. Αποτελεί περίπου το 60% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών με 156,1 εκατομμύρια ευρώ το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρουσιάζει μια μείωση που ξεπερνά το 50%, 53,5% για να είμαστε ακριβείς. Δεύτερο είναι ο κλάδο των χημικών και πλαστικών, με ένα μερίδιο περίπου τη τάξη του 24,4%. Τα κυπευτικά μα έφτασαν στα 42,1 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν και αυτά μια μείωση 21,8%. Σε εξαγώγιμη ποσότητα, οι νομοί Λασιθίου και Χανίων παρουσίασαν αύξηση σε αντίθεση με του νομού Ηρακλείου και Ρεθύμνου που παρουσίασαν μείωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νομό Ηρακλείου με 170,9 εκατομμύρια ευρώ ήταν σε σχέση με το 2023 μειωμένο κατά 41,4. Δηλαδή το 2023 είχαμε 291 εκατομμύρια ευρώ. Χάθηκαν από το Ηράκλειο 120 εκατομμύρια ευρώ.